Το ήξερες ότι το 95% των ανθρώπων αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους επειδή σαμποτάρουν οι ίδιοι τον εαυτό τους με επικίνδυνες αντιπαραγωγικές και αρνητικές σκέψεις? Το να κάνεις θετικές σκέψεις είναι το πρώτο βήμα προς το να έχεις θετικά αποτελέσματα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να έχεις νοοτροπία αυθονίας και θα μάθεις πώς οι σκέψεις σου σε κρατάνε πίσω και θα δεις πώς μπορείς να αλλάξεις κάθε πτυχή της ζωής σου αλλάζοντας πρώτα τη σκέψη σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Η νοοτροπία αυθονίας ή αλλιώς abundance mindset είναι ένας τρόπος σκέψης που σου επιτρέπει να βλέπεις γύρω σου συνεχώς ευκαιρίες και λύσεις. Το αντίθετο της νοοτροπίας αυθονίας είναι η νοοτροπία έλλειψης. Ένας λιγότερο παραγωγικός τρόπος σκέψης που σε οθεί να σκέφτεσαι απεσιόδοξα, να έχεις αμφιβολίες και να εστιάζεις στα προβλήματα και στο τι δεν έχεις. Ενώ με την νοοτροπία της αυθονίας εστιάζεις στο τι έχεις και στο τι μπορείς να κάνεις με αυτά που έχεις, με την νοοτροπία της έλλειψης εστιάζεις στο τι δεν έχεις και τι δεν μπορείς να κάνεις με αυτά που δεν έχεις. Γράψε μου στα σχόλια, έχεις ξανακούσει ποτέ για την νοοτροπία της αυθονίας και τι σημαίνει για σένα η λέξη αυθονία? Για να κατανοήσεις λίγο καλύτερα τις δύο διαφορετικές αυτές έννοιες, θα σου δώσω ένα παράδειγμα από τη δική σου ζωή. Θυμήσου μια στιγμή τη ζωή σου όπου συνέβη ένα αρνητικό γεγονός. Αν και δεν υπάρχουν αρνητικά γεγονότα, έχει να κάνει με την ερμηνεία που τους δίνουμε, αλλά ουσιαστικά θυμήσου ένα γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία σου. Είναι πολύ πιθανόν ότι αυτό το γεγονός έκανε να εστιάσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου, ακόμα και αν πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν είχαν καμία σχέση με το συγκεκριμένο αρνητικό γεγονός. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν βρισκόσουν σε νοοτροπία έλλειψης. Θυμήσου τώρα μια στιγμή χαράς για κάτι εξαιρετικό που συνέβη στη ζωή σου. Ξαφνικά όλα έμοιαζαν πολύ πιο όμορφα και πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζες σε άλλους τομείς της ζωής σου άρχισαν να μοιάζουν πολύ πιο απλά στην επίλυσή τους από ό,τι πριν. Εκείνη τη στιγμή βρισκόσουν σε νοοτροπία αυθονίας. Γιατί είναι καθοριστική όμως η νοοτροπία αυθονίας στη ζωή σου? Οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε έναν υπολογισμό δεδομένων. Όταν βρισκόμαστε σε νοοτροπία αυθονίας, έχουμε στο μυαλό μας θετικά δεδομένα τα οποία μας ενθαρρύνουν. Για παράδειγμα, έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα μεγάλο στόχο. Η αυτοπεποίθηση αυτή συνυπολογίζεται ως δεδομένο από τον εγκέφαλό μας και μας οδηγεί σε πολύ πιο τολμηρές αποφάσεις. Αυτές οι τολμηρές αποφάσεις είναι ικανές να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και τελικά αυτά τα αποτελέσματα καθορίζουν την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Συνεπώς, η νοοτροπία αυθονίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Πώς μπορείς όμως εσύ να αποκτήσεις νοοτροπία αυθονίας? Το πρώτο βήμα είναι η αποτοξίνωση από οτιδήποτε σε στεναχωρεί. Χρειάζεται να αποτοξινωθείς έστω και για λίγες μέρες από οτιδήποτε σε προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Τέτοιες πηγές μπορούν να είναι φίλοι ή και συγγενείς που μιλούν αρνητικά, να είναι η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν σε κάνουν να νιώθεις μειονεκτικά για τον εαυτό σου. Επίσης, πηγές αρνητισμού αποτελούν και το βρώμικο ή το ακατάστατο περιβάλλον στο σπίτι, στην εργασία σου, ακόμα και η διατροφή σου. Αν γύρω σου βλέπεις πράγματα πεταμένα από εδώ και από εκεί, αυτό σου δημιουργεί σύγχυση και άγχος. Αν καταναλώνεις συνεχώς τροφές που επιβαρύνουν τον οργανισμό σου, αυτό κάνει ακόμα και τον εγκέφαλό σου πιο δυσλειτουργικό. Δεν λέω να τα βγάλεις από τη μία στιγμή στην άλλη τελείως από τη ζωή σου, να τα ξεκόψεις όλα αυτά, αλλά μπορείς να αποτοξινωθείς απομακρύνοντάς τα από τη ζωή σου ή από την καθημερινότητά σου για κάποιες μέρες. Και τώρα μπορεί να αναρωτηθείς, ωραία Θοδωρή, να τα βγάλω όλα αυτά στην άκρη, αλλά τι μπορώ να κάνω σε όλες αυτές τις ώρες που θα έχω ελευθερώσει επειδή θα έχω απομακρύνει όλες αυτές τις αντιπαραγωγικές δραστηριότητες? Και αυτή η ερώτηση με βοηθάει να σε πάω στο δεύτερο βήμα που είναι το εξής. Φέρε στην καθημερινότητά σου πηγές έμπνευσης. Αφού λοιπόν απομακρύνουμε από τη ζωή μας τα σκουπίδια, και δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι σου είναι σκουπίδια σε καμία περίπτωση, χρειάζεται στη συνέχεια λοιπόν να φέρουμε στην καθημερινότητά μας πηγές έμπνευσης για να δημιουργήσουμε μια θετική ορμή. Τέτοιες πηγές είναι συνήθως πράγματα που γεμίζουν το μυαλό μας με θετικές πληροφορίες. Βιβλία προσωπικής ανάπτυξης και θετικής σκέψης, συζητήσεις με θετικούς ανθρώπους, ομιλίες και σεμινάρια που μιλούν για ανάπτυξη και βελτίωση, ακόμα και το να δεις μια ευχάριστη ταινία ή σειρά, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια θετική νοοτροπία στο μυαλό σου. Βάλε στο προσωπικό σου χώρο αντικείμενα που σε εμπνέουν, όπως ένα πίνακα, ή φωτογραφίες αγαπημένων σου ανθρώπων, ή από δραστηριότητες ή ταξίδια που έχεις πάει, ή κάποιο κάδρο με ένα μήνυμα που ίσως σε εμπνέει. Βάλε στη διατροφή σου τροφές που θα γεμίσουν τον οργανισμό σου με ποικιλία θρεπτικών στοιχείων,
βάλε άσκηση, διαλογισμό ή γιόγκα ή κάποιο χόμπι. Όταν αρχίσει να εφαρμόζει αυτά τα δύο βήματα, δηλαδή να απομακρύνει τη ζωή σου οποιαδήποτε πηγή αρνητισμού και να φέρει στη ζωή σου πηγές έμπνευσης, τότε τι θα γίνει, θα δεις ότι η ψυχολογία σου θα αρχίσει να απογειώνεται. Θα νιώσεις ότι μπορείς να καταφέρεις όσα πραγματικά ονειρεύεσαι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσω για μισό λεπτό για το 3ωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας που διοργανώνω. Θα μου πεις τι σχέση έχει το Internet Marketing και η επιχειρηματικότητα με την οτροπία αυθονίας. Καταρχάς έχουν μεγάλη σχέση και δεύτερον, το σεμινάριο αποτελείται από τρεις ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα μιλάμε για την οτροπία επιτυχίας και πώς θα ξεπεράσουμε κάποιες αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις που λίγο πολύ επηρεάζουν όλους μας. Οπότε αν θέλεις να συνδυάσεις σε ένα σεμινάριο την ψυχολογία και την οτροπία επιτυχίας με μια ευκαιρία να εξυγχρονίσεις τη δουλειά σου ή να δημιουργήσεις εισόδημα μέσω ίντερνετ, τότε μπες στο greekcoach.gr κάτω το σεμινάρ, βάλε τα στοιχεία σου και παρακολούθησε ένα πεντάλεπτο βίντεο που έχω ετοιμάσει. Στο τέλος του βίντεο μιλάω για το σεμινάριο. Μπες στο greekcoach.gr κάτω το σεμινάρ, δες το πεντάλεπτο βίντεο και κλείσε άμεσα τη θέση σου για το επόμενο σεμινάριο. Αν βρίσκεις αξία σε αυτό το βίντεο μέχρι εδώ, πάτα like και κάνε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι γιατί ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα, οπότε έτσι θα σου έρχονται ειδοποιήσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο και τελευταίο βήμα, το οποίο είναι να φτιάξεις ένα πλάνο δράσης και συμπεριφοράς, το οποίο δεν θα σαμποτάρει την οτροπία αυθονίας που καλλιέργησες με τα δύο πρώτα βήματα. Και ας δούμε ένα παράδειγμα. Σίγουρα στην καθημερινότητά σου έχεις διάφορες κοινωνικές συναναστροφές. Θα χρειαστεί να βρεθείς με φίλους και συγγενείς. Αν συνεχίσεις να καλύπτεις τις βασικές συναισθηματικές σου ανάγκες με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε νοοτροπία έλλειψης, τότε στην πραγματικότητα σαμποτάρεις την νοοτροπία αυθονίας που μόλις έφτισες. Και αυτό γιατί? Γιατί περνώντας χρόνο και κάνοντας συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε νοοτροπία έλλειψης και οι οποίοι δεν σκοπεύουν να αλλάξουν κάποια στιγμή σύντομα, δημιουργεί τον πειρασμό και σε εσένα να επιστρέψεις στην νοοτροπία έλλειψης. Άρα, μέρος του πλάνου δράσης και συμπεριφοράς που δεν θα σαμποτάρουν την νοοτροπία αυθονίας που θέλεις να χτίσεις, είναι το να μην προσπαθείς να καλύπτεις τις συναισθηματικές σου ανάγκες με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε νοοτροπία έλλειψης, απλά και μόνο επειδή είναι διαθέσιμοι. Μια νοοτροπία αυθονίας είναι το να βλέπεις προοπτικές χωρίς όρια στη ζωή. Σημαίνει να βλέπεις προοπτικές στον εαυτό σου και σε όλους γύρω σου. Ως αποτέλεσμα αυτού, οδηγείς σκόπιμα τον εαυτό σου προς τη δημιουργία της ζωής που θέλεις. Αν έφτασες ως εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θέλεις να μου κάνεις σχετικά με την οτροπία της αυθονίας και επίσης γράψε μου εσύ σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Θεωρείς ότι βρίσκεσαι σε νοοτροπία έλλειψης ή σε νοοτροπία αυθονίας? Βάλε σε εφαρμογή τα βήματα που μοιράστηκα μαζί σου, απόκτησε μια νοοτροπία αυθονίας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr / list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.